Γεια σε όλους! Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, το οποίο θα είναι ένα βίντεο επιτέλους επικό και καλό για όλους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα θα πάρω την αδελφή μου και θα την πάω στο καλύτερο εστιατόριο που υπάρχει εκεί έξω στον πλανήτη. Καλά, δεν ξέρω για το πλανήτη, για την Αθήνα σίγουρα. Αυτή η κοπέλα έχει τραβήξει τα πάνδυνα μαζί μου και επιτέλους πρέπει να της δώσω και κάτι καλό. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο. Ένα εστιατόριο που έχουμε πάει και έχουμε ξαναπάει και αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Και αυτό είναι το Fish Market. Αν με ακολουθείτε στο Instagram, ήδη το ξέρετε. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, πρέπει να με ακολουθήσετε τώρα για να μην χάνετε τίποτα. Θα σας το έχω εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια για αυτό το μαγαζί. Πριν ξεκινήσω να σας λέω για τη βαθμολογία που έχει στο TripAdvisor, να δούμε λίγο τις αξιολογήσεις που έχει κτλ. Να σας ξεκαθαρίσω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι sponsored το βίντεο. Αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ το συγκεκριμένο κατάστημα, αλλά δεν είναι sponsored. Το στηρίζουμε γιατί απλά είναι τέλειο. Και δεν είναι τυχαίο που έχει 5 αστέρια στο TripAdvisor, έχει τις καλύτερες αξιολογήσεις, 71 αξιολογήσεις και οι 70 παιδιά είναι με 5 αστέρια και λένε όλοι ότι είναι εξαιρετικό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται Δωρηλαίου 7 και θα σας έχω όλες τις πληροφορίες και τα link από κάτω. Ας πάμε να δούμε όμως και κάποιες αξιολογήσεις. Υπέροχο φαγητό, υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Πρέπει να πάτε, το ψαράδικο που είναι και εστιατόριο δεν μπορεί να προσπεράσει κανένας. Ευχάριστη έκπληξη. Εκπλαγήκαμε ευχάριστα από τις ιδιαίτερες γεύσεις, τα φρέσκα υλικά, την ψαγμένη λίστα κρασιών και το πολύ ευχάριστο περιβάλλον, το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Καταπληκτικό, οι σούπες ήταν καταπληκτικές, ό,τι έχουμε πάρει από το μενού δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ και η εξυπηρέτηση είναι άψογη, εξαιρετικό, υπέροχη ατμόσφαιρα, το φαγητό πολύ προσεγμένο. Παιδιά, τόσες πολλές καλές αξιολογήσεις μαζεμένες δεν έχω δει σε κανένα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα εστιατόριο το οποίο έχει φρέσκα ψάρια και γενικότερα έχει πιάτα με ψάρι, μόνο ψάρι, αποκλειστικά ψάρι. Επίσης, το καλό είναι ότι μπορείς να πας να ψωνίσεις και τα ψάρια σου από εκεί φρέσκα, να τα αγοράσεις, είναι αγορά και εννοείται πως μπορείς να φας κιόλας. Εμείς έχουμε πάει μόνο να φάμε και ό,τι μα ό,τι έχουμε πάρει από το μενού τους είναι τέλειο. Πάμε λοιπόν να φάμε στο Fish Market, να συναντήσουμε και την αδελφή μου και να απολαύσουμε ένα εξαιρετικό γεύμα και θα έρθω μετά να σας πω για το πώς μου φάνηκαν τα πιάτα, γιατί θα δοκιμάσουμε καινούρια πιάτα και γενικότερα πώς ήταν η εμπειρία μας. Το είπα και το έκανα. Λοιπόν, γεια σου αδελφή μου! Πάλι δεν ξέρεις τι βίντεο θα κάνουμε σήμερα, αλλά εγώ θα σε ενημερώσω ότι σήμερα σου αξίζει να σε πάω στο καλύτερο εστιατόριο! Καταλήξει να πάρω αυτήν εδώ τη σούπα, η οποία φαίνεται πάρα με πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ διαφορετική. Και τώρα είμαστε ανάμεσα στα σούσι, τα καινούρια, τα οποία δεν ξέρουμε ποια να προτιμήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι μέχρι τα πόδι και το είδα και στα stories του στο Instagram και το έχουν περάσει με φλόγιστρο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Εδώ πέρα έχουμε σούσι με τσιπούρα, πολύ ωραία. Και οι γαρίδες που έχω ξαναδοκιμάσει είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μακάρι να μπορούσα να τρώω κάθε μέρα μόνο αυτό το πιάτο. Αυτό είναι το ρολό με καβούρι και σπαράγγι μέσα. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Νομίζω ότι αρχίζω και ρωτεύω με τα σούσι. Και εδώ είναι η σούπα που πήρα εγώ. Έχει κάρι μέσα και είναι καταπληκτική. Μυρίζει τέλεια, είναι μόνο να δοκιμάσω. Έχει και lemon grass που εγώ το είχα πάει στο Μπαλί και είναι... δεν υπάρχει. Πρέπει να είναι πολύ ωραία για να δοκιμάσω. Θα το σκεφτώ όμως αν θα σου δώσω, να ξέρεις.
Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει τη σούπα, η οποία είναι η καλύτερη σούπα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Και το χταπόδι επίσης. Δοκίμασα και το ένα από τα σούσι, πάρα πολύ ωραίο. Και η αδελφή μου, παιδιά, τρώγε πρώτη φορά σούσι στη ζωή της. Πώς το έχει κάνει αυτό, πώς τα έχει καταφέρει, δεν ξέρω. Έχω ξαναφάει. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα είναι το react στο πρώτο της σούσι. Για δοκίμασα λοιπόν. Επειδή δεν ξέρω αν θα μου αρέσει, το κόψα στη μέση. Ναι. Το πάω ολόκληρο. Τώρα παίρνω βέβαια να έχει όλες τις σχέσεις. Και πάμε και θέλω να πάω. Καλό. Δεν ξέρω αν φταίει το μαγαζί ή αν φταίει το σούσι, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν το περίμενα. Νομίζω, κοίτα, εγώ με τα ψάρια, τα όμα, δεν τα πάω πολύ κακά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ ιδέα το σχέδιο μαγαζί. Αυτό είναι το κυρίως της αδελφής μου και είναι ριζότο. Δεν σταματάει να τρώει, παιδιά, δεν σταματάει. Παιδιά, έφαγα και το άλλο σούσι. Αν είναι έτσι το σούσι, θέλω να τρώω κάθε μέρα. Είναι τέλεια. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν έμεινε ούτε σταγόνα από τη σούπα μου. Έμειναν μόνο δύο κομματάκια τα πόδια, τα οποία θα φαγωθούν και αυτά. Οι γαρίδες εξαφανίστηκαν. Ένα κομματάκι σούσι εκεί πέρα. Μιλάμε. Χαμούλης. Νομίζω, αδελφή μου, ότι πλέον σε άφησε ευχαριστημένη και είσαι okay για όλα αυτά που έχει τραβήξει με μένα. Δεν θα σε βασανίσω τελικά. Το πήρα απόφαση. Τελικά μπορείς να έρθεις στο κανάλι μου πλέον, ναι, να κάνουμε και ένα βίντεο μαζί χωρίς βασανιστήριο. Μετά από αυτό το γεύμα που μου χάρισες, όλα καλά. Σας συγχωρώ όλα, αδελφή. Τέλεια. Να είναι καλά το Fish Market, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα αφήσω κάπου εδώ την αδελφή μου. Θα σου πούμε γεια. Γεια. Και εμείς θα τα πούμε στο σπίτι αναλυτικότατα. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το πώς ήταν γενικά. Όπως είδατε, ο χώρος είναι πάρα πολύ όμορφος. Είναι αρκετά χουχουλιάρικος, θα έλεγα εγώ. Έχει λίγα τραπέζια και γύρω-γύρω έχει πάγκους που μπορείς να κάτσεις. Το προσωπικό εννοείται πως είναι εξαιρετικό. Αν και εμείς με την αδελφή μου έχουμε έναν αγαπημένο μας σερβιτόρο που δεν ήταν εκείνη την ημέρα, αλλά τις άλλες φορές που τον έχουμε πετύχει είναι τόσο γλυκός και καλός. Βέβαια και ο άνθρωπος που μας εξυπηρέτησε αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ καλός. Εννοείται πως μας ήρθαν όλα γρήγορα να μας εξηγήσουν ακριβώς το μενού, να μας βοηθήσουν τι να πάρουμε και γενικότερα επειδή έχει πολύ ιδιαίτερες και περίεργες γεύσεις, μας εξηγούν το κάθε πιάτο τι έχει για να καταλάβουμε και εμείς τι μας αρέσει να επιλέξουμε το σωστό πιάτο για μας. Εμείς προτιμήσαμε αυτή τη φορά να πάρουμε πράγματα από το καινούριο τους μενού που έχουν φέρει και σούσι και μια καταπληκτική σούπα που πήρα εγώ. Δική μου, αποκλειστικά. Μας είπε ο άνθρωπος, μήπως να σας τη βάλουμε σε δύο μπολάκια να τη μοιραστείτε, και εμείς φάση, όχι, δικιά μου η σούπα. Η σούπα που πήρα λοιπόν εγώ ήταν η ασιάτικη σούπα με φιλέτο λευκού ψαριού, κάρι, γάλα καρύδας, lemongrass και κόλιανδρο. Ήτανε μουρλια, παιδιά, δεν έχω φάει πιο τέλεια σούπα. Η αδελφή μου, παιδιά, πήρε ένα ριζότο παντζαριού με σωτέ φιλέτο μπαρμπούνι, λεμονοθύμαρο και chips πράσου. Ήταν αυτό το ροζ ριζότο που είδατε, φανταστικό, εντυπωσιακό και νοστιμότατο. Εννοείται πως τσίμπησα και εγώ λίγο. Δοκίμασα. Δοκιμάσαμε, εννοείται, και από τα σούσι που έχουν φέρει. Δοκιμάσαμε αυτό με τη τσιπούρα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω ξαναφάει σούσι, η αδελφή μου δεν είχε ξαναφάει ποτέ. Εγώ είχα ξαναφάει και πραγματικά σας μιλάω. Τα σούσι που έχω φάει σε σουσάδικα ουσιαστικά, σε ασιάτικες κουζίνες και αυτά, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά. Αυτά πιστεύω ότι είναι πιο προσαρμοσμένα στην ελληνική κουλτούρα, σε εμάς τους Έλληνες να τα χωνέψουμε λίγο καλύτερα. Για μένα ήταν πολύ ευχάριστο. Γενικότερα δεν τρελαίνουμε για σούσι, αλλά ήταν πολύ πολύ ευχάριστο. Φάγαμε και τατάκι χταποδιού. Από χταπόδι, πολύ πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό. Γενικότερα οι γεύσεις που θα δοκιμάσετε εκεί πέρα είναι γεύσεις που δεν θα έχετε ξαναφέρει ποτέ στη ζωή σας. Και το τελευταίο ήταν το γιουραμάκι, το οποίο είναι φρέσκο καβούρι για σουκώσο με σπαράγγι, ικούρα και τσιπούρα καψαλισμένη σε πόνζου.
Μη με ρωτήσεις τώρα τι είναι όλα αυτά. Τα έφαγα, όπως και να έχει, νοστιμότατο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν το ρολάκι που είχε διάφορα έτσι πραγματάκια μέσα. Μια μπουκιά τα έκανε σε αυτά. Μας είπε ο άνθρωπος να μας φέρει ξυλάκια και ήμασταν εμείς σε φάση. Άραξε, θα τα φάμε με το χέρι. Δεν είπαμε ακριβώς αυτό, αλλά εγώ τα έκανα μια μπουκίτσα. Και αυτό που δεν μπορούσα να παραλείψω με τίποτα είναι πραγματικά το αγαπημένο μου πιάτο για πάντα από εκεί πέρα. Είναι το σουβλάκι γαρίδες με σάλτσα τσιμιτσούρι, έτσι λέγεται. Δεν την ξέρω, δεν την ξέρετε κι εσείς, δεν πειράζει, θα τη μάθετε. Είναι οι καλύτερες γαρίδες που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Δεν υπερβάλλω, πραγματικά αν δεν με πιστεύετε να πάτε. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές τους, ναι, το δέχομαι, το παραδέχομαι. Αλλά ρε παιδιά, μετά από ένα σημείο σκέφτομαι και αυτό που λένε ότι πληρώνεις παίρνεις. Και το να πληρώσεις κάτι παραπάνω για να φας κάτι τόσο μα τόσο φρέσκο και ποιοτικό για μένα αξίζει. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε έτσι ένα ωραίο δείπνο στην κοπέλα σας, να βγείτε του Αγίου Βαλεντίνου, λέω εγώ τώρα, με το αγόρι σας, να θέλετε να το κάψετε με τη φίλη σας, να πιείτε το κρασάκι σας και να τσιμπήσετε ένα ωραίο ψαράκι, σας προτείνω να πάτε εκεί πέρα. Είναι ό,τι καλύτερο, 5 αστέρια και από μένα, δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω. Τίποτα. Και τελειώνει εδώ αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να μου πείτε κι άλλες ιδέες για βίντεο που θέλετε να κάνω. Θέλετε να ξαναπάω σε χειρότερο? Θέλετε να ξαναπάω σε καλύτερο? Θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο? Πείτε μου κάτω στα σχόλια ιδέες για βίντεο, θα μου βοηθήσετε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε και το καμπανάκι. Και ελάτε να τα πούμε και στο Instagram. Φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!